Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων σκλαβιά οι πρόγονοι του Κυρίου, οι Εβραίοι, στην Αίγυπτο, κάπου 400 χρόνια και το θέλημα του Θεού ήταν να ελευθερωθούν. Βέβαια, όπως και εμείς τώρα ταλαιπωρούμεθα και η λογική μας δεν βρίσκει λύση, Έτσι και αυτή τα 400 χρόνια και σκλαβιάς είχαν παγιώσει, δηλαδή γνώμη στέρεη σαν βράχο, αμετακίνητη, ότι θα πεθάνουν στην Αίγυπτο, κάτω από τη σκλαβιά. Όμως το θέλημα του Θεού δεν συνηγορούσε, δεν συμφωνούσε με τη γνώμη των Εβραίων. Αλλά είχε πάρει βουλή ο Θεός, αν μιλήσουμε ανθρώπινα, να κάποτε να βρεθούν στο τόπο το δικό τους και μέσα στην ελευθερία. Όταν πλησίαζε ο καιρός για να πάρουν τη διαταγή από τον Φαραώ, να απελευθερωθούν, έδωσε ο Θεός προσταγή, όχι ακριβώς τις ημέρες της εξόδου από την Αίγυπτο, αλλά λίγο πιο πριν, να σφάξουν, το γνωρίζουμε, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, από ένα αμνό κάθε οικογένεια. Και βεβαίως να το φάνε, αλλά με το αίμα του αμνού να χαράξουν στο κατόφλι κάθε σπιτιού, ώστε όταν περνάει ο λίγο πριν είπα από την έξοδο των Εβραίων και παίρνει, γιατί δεν άφηνε ο Φαραώ τους Εβραίους να φύγουνε, ενώ η εντολή του ήταν άλλη, όταν περνάει ο εξολοθρευτής των πρωτότοκων τέκνων των Εβραίων, να βλέπει το αίμα και να φεύγει από το σπίτι που ήταν σπίτι Ισραηλίτη. Και βέβαια είχε ακόμη ο Θεός καθορίσει με λεπτομέρεια, δεν θα σπάτε, δεν σπάσατε κανένα κοκαλάκι από το αρνί που θα σφάξετε.
Γιατί βέβαια να θυμηθούμε αυτό που έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Μεγάλη Πέμπτη. Λέει, να πάμε, λένε στον Πιλάτο, να τους σπάσουμε τα κόκαλα στους σταυρωμένους, να πεθάνουν γρήγορα και να τους ξεκρεμάσουμε. Γιατί η επόμενη μέρα δεν έπρεπε να ήταν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό. Λέει ο Ευαγγελιστής, και του μεν πρώτου συσταυρωθέντος με τον Χριστό κατέαξαν τα σχέδια, τα σπάσανε τα πόδια και εξέπνευσε και του δευτέρου του συσταυρωθέντος με τον Χριστό του δε Ιησού ήδη τεθνικότος, ο οποίος ήδη είχε εκπνεύσει και παραδώσει την ψυχή στον πατέρα του, ου κατέαξαν τα σχέδια, δεν πείραξαν ούτε ένα κοκαλάκι. Αυτός ο αμνός της Αιγύπτου που σφάχτηκε από κάθε οικογένεια Εβραίων δεν δέχθηκε ούτε το ελάχιστο σπάσιμο, ούτε το παραμικρό, γιατί συμβόλιζε τον αμνό του Θεού, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εκεί, στην Αίγυπτο, το θύμα ήταν αμνός, ήταν ο αμνός. Αυτοί που τα σφάζανε, οι θύτες, και βέβαια τα ψήνανε, ήταν Εβραίοι. Υπήρχε και θύμα και ο σφάχτης ο θήτης που θυσίαζε τον αμνό. Εδώ στο σταυρό επάνω και θύμα και θήτης ήταν ο Κύριος. Ο ίδιος εκουσία βουλή με τη δική του βούληση παραδόθηκε ως αμνός του Θεού ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, σαν αρνή του Θεού, μόνος του και θυσιάστηκε μόνος του. Ήθελε και παραδόθηκε, ήθελε και θυσιάστηκε, γιατί στα άδυτα, εκεί που δεν πλησιάζει κανείς και είναι μόνο η Αγία Τριάδα και συνεδριάζει, η κοινή βουλή, η κοινή απόφαση της Αγίας Τριάδος ήταν ο Υιός του Θεού σαν αμνός να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου και να θυσιαστεί. Επομένως, εκουσία σου βουλή, λέει, τη δική σου βουλή, Κύριε, παρέδωσε στον εαυτό σου στο θάνατο. Ο Κύριος σαν αμνός, σαν αρνή, θυσιασμένο, αλλά που πήρε πίσω τη ζωή που έδωσε μόνος του με τη δική του δύναμη, οδηγήθηκε, θυσιάστηκε μεν αυτοπροαίρετα, αναισθήθηκε σύμφωνα με τη βουλή και την πρόγνωση του Θεού της Αγίας Τριάδος. Ένας Θεός υπάρχει. Αναστήθηκε. Ο Χριστός είναι, επαναλαμβάνω, αυτός που θυσιάστηκε για την αμαρτία του κόσμου. Ο ημνογράφος, επειδή έσωσε, κυριολεκτικά έσωσε το ανθρώπινο γένος από του Αδάμ
μέχρι και του τελευταίου που θα γεγηθεί στον κόσμο και θα κλείσει αυλαία, έσωσε τον κόσμο, όλο το ανθρώπινο γένος. Και λέει ένα τροπάριο, έσωσε τον Αδάμ παγγενή. Ξέρετε τι σημαίνει παγγενή? Από αυτόν κάνοντας αρχή τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο Αδάμ που θα γεννηθεί. Όλες οι γενναίες παγγενή. Όλες οι γενναίες, δεν έχεις καμία γενναία έξω από τη σωτηρία του κόσμου. Καμία μα καμία γενιά έξω από τη σωτηρία. Ο Ιμνογράφος τον χαρακτηρίζει ως ιερίον άθητο. Θα το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι ο ιερέας ο Κύριος, ο ιερέας. Άλλωστε υπάρχουν και στην ωραία πύλη, όχι εδώ, αλλού, γράφει μέγας αρχιερεύς ο Κύριος. Ιερέας. Ξέρετε, ιερέας, η λέξη ιερέας, άμα την εξηγήσουμε, σημαίνει αυτόν που θυσιάζει κάτι. Αυτόν που θυσιάζει. Προϋποθέτει ο ιερέας, προϋποθέτει και το θύμα. Δεν νοείται να λέμε είναι ιερέας και δεν θυσιάζει. Ο Κύριος είναι όντως ιερέας με κεφαλαία γράμματα και το θύμα είναι ο ίδιος. Και ιερέας και θύμα. Και εκείνος που θυσιάζει και εκείνος που θυσιάζεται. Ταυτόχρονα ο ίδιος. Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ποτέ ικανός να θυσιάσει τον αμνόν του Θεού, τον αιώνα τη μαρτυρία του κόσμου. Παρά μόνο ο ίδιος. Επαναλαμβάνω, ο Κύριος είναι ο ιερέας που θυσίασε τον εαυτό του ως αμνό για να σώσει την αμαρτία του κόσμου. Τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Εδώ η Ιμνογράφος έγινε το πάρει και λέει ότι πρόσφερες τον εαυτό σου εκουσίως με τη θέλησή σου προς αγαγόν το πατρί. Πήρες τον εαυτό σου και τον πρόσφερες θυσία που όταν προσφέρανε τα παλιά χρόνια θυσία προσφέρανε στους θεούς τα λέγαμε. Αργότερα οι Ισραηλίτες προσφέρανε αρνιά, ταύρους, τράγους, πιστεύοντας ότι έτσι λυτρώνονται από την αμαρτία στο Θεό. Κάνε θυσία στο Θεό. Είχαν πάρει από το Θεό την εντολή να θυσιάζουν. Όλα αυτά που γίνονταν παλαιά για να φύγει η λέρα και η βρωμιά η μεγάλη από την ανθρώπινη ψυχή τα αντικατέστησε το αληθινό αργή. Το αληθινό αργή που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου ήταν ο Κύριος. Αυτός ο ίδιος και θυσίασε και θυσιάστηκε. Θυσίασε τον εαυτό του σαν αργή. Και βέβαια το έκανε αυτό, επαναλαμβάνουμε, θα το πούμε για να το χωνέψει το μυαλό μας, για να δώσει τη λύτρωση στον Αδάμ τον πεπτοκότα που είχε πέσει στην αμαρτία με όλο, όλη την οικογένειά του όλων των αιώνων. Γιατί είμαστε παιδιά του Αδάμ εμείς όλοι. Όλων των αιώνων. Λέγει
ο Κύριος που την Μεγάλη Πέμπτη πριν παραδοθεί κάθισε στην Κοινή Τράπεζα της μαθητάς ως αρχιερέας στην Κοινή Τράπεζα, στο Μυστικό Δείπνο. Λαβών άρτων, πήρε τον άρτο, τον ευλόγησε και είπε, λάβετε, φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου. Είναι το σώμα μου. Και αφού πήρε ίνο, είπε, αυτό είναι το αίμα μου. Εις άφεση αμαρτιών, λέει. Αυτό γίνεται σε άφεση αμαρτιών. Και θα έρθει μετά ο Άγιος Απόστολος Παύλος και θα γράψει στις επιστολές στους Κορινθίους κατά πάσα πιθανότητα και θα πει ο κοινών ηγησάμενος είναι το αίμα του Κυρίου, αυτός που έχει στο μυαλό του ότι είναι κοινό σαν τα αίματα τα άλλα, να μην πλησιάζει να τα κοινωνήσει. Είναι αίμα Χριστού που σώζει από την αμαρτία του κόσμου. Μιλάμε, κοιτάξτε να δείτε κάτι, πριν πω το παρακάτω που θέλω να πω. 12 ήσαν στο δείπνο μέσα. Δεν εξαιρέθηκε ο Ιούδας. Και αυτός κοινώνησε. Άλλο το ότι δεν ανταποκρίθηκε στο δώρο που το κάνει ο Κύριος, αλλά το κοινώνησε ο Κύριος. Η Εκκλησία ήταν η πρώτη εκκλησία αυτή. Πρώτη η εκκλησία με τον Κύριο Ιερέα και τους μαθητάς σαν εκκλησίασμα. Έτσι ήταν. Το ίδιο κάνει η εκκλησία. Δεν διώχνει κανένα. Δέχεται η εκκλησία. Να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό που θέλω να τονίσω τώρα. Συ Κύριε, το λέει και ο Δαβίδ, το λέει και πάλι η Διαθήκη, είσαι ιερεύς εις τον αιώνα. Είσαι ιερεύς εις τον αιώνα. Όταν λέει αιώνα, δεν αναφέρει για αρχή, ούτε για τέλος. Αιωνίως. Και αναφέρει και το εξής χαρακτηριστικό η Αγία Γραφή, ότι είναι ιερεύς ο Κύριος στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θα το εξηγήσω και θα προσθέσω. Όταν ο Αβραάμ είχε πάει να κάνει διεξαγωγή πολέμου με βασιλείς, ορίστε. Για να ελευθερώσει τον ύψο του. Και γύρισε από τη μάχη νικητής και είχε τρόπαια μαζί του, λάφυρα. Λάφυρα είχε μαζί του. Ο Αβραάμ νίκησε τους βασιλιάδες, αφού ήταν και βουλή του Θεού, και με τα λάφυρα στην πλάτη γύριζανε. Στον δρόμο λέει συνάντησε τον Μελχισεδέκ. Η Αγία Γραφή λέγει, δεν γνωρίζουμε του Μελχισεδέκ ούτε μπαμπά ούτε μαμά. Αλλά δεν γνωρίζουμε ούτε πότε γεννήθηκε ούτε για πότε πέθανε. Επαναλαμβάνω, είχε γονείς αλλά είναι άγνωστοι. Γεννήθηκε σαν άνθρωπος αλλά δεν ξέρουν πότε. Πέθανε σαν άνθρωπος, δεν ξέρουν πότε. Ήτανε ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη ιερεύς. Ιερεύς. Κοιτάξτε. Και προσφέρει, λέει, πρόσφερε, λέει, ο Αβραάμ στον Μελχισεδέκ τον ιερέα άρτο, άρτους και κρασί.
ήταν αιρέας. Σύμβολα συμβολίζει ο Μελχισεδέκ, συμβολίζει, εικονίζει, παριστάνει, το πω έτσι, πιο απλά, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Στον ουρανό είναι αμύτωρ, χωρίς μητέρα, στη γη είναι χωρίς πατέρα. Δεν συμβολίζει, παραλαμβάνω, συμβολίζει ο Μελχισεδέκ τον Κύριο. Και του τα πρόσφερε, λέει ο Αβραάμ, το διάβαζα σήμερα εκείνο το πράγμα, δώρο ή άρτο και ίνο, δείγμα λύτρωσης, ότι λυτρώνονται οι Εβραίοι κατά έναν τρόπο, νίκησε δηλαδή, νικητής ο, πέστε το, ο Αβραάμ. Και εδώ ο Κύριος μας λέγει, λάβετε, φάγετε, να το σώμα μου, να το αίμα μου. Και η Εκκλησία μας έχει ένα ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, χαρακτηριστικό από την Αγία Γραφή που λέει λύτρωση εξαπέστειλε, δηλαδή έστειλε, λέει ο Θεός, λύτρωση με το αίμα Του και το σώμα Του. Αλλιώς η σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν ανύπαρκτη, απραγματοποιητή. Δια του σώματος και του αίματος του Κυρίου γίνεται η λύτρωσή μας. Έχουμε, επαναλαμβάνω, αυτό είναι Πάσχα. Αυτό είναι Πάσχα που συζητάμε τόση ώρα εδώ μέσα. Μιλάμε για το Πάσχα, που σημαίνει απαλλαγή, που σημαίνει λύτρωση, που σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Εμείς εδώ που γεννηθήκαμε, κάνουμε πορεία, και πορεία είναι η ζωή μας. Πορεία είναι η ζωή μας, πνευματική πορεία είναι. Και σε αυτή την πορεία, για να διαβούμε επιτυχώς την πορεία, έρχεται ο Κύριος και λέγει, λάβετε το σώμα μου και πείτε το αίμα μου και στερεωθήσεστε και θα γίνετε στέρεοι σαν την πέτρα, χωρίς το αίμα, χωρίς το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σωτηρία δεν υπάρχει. Και το αίμα και το σώμα του, και το σώμα του Κυρίου προσφέρεται μετά από θυσία στην Εκκλησία στους πιστούς, στους οποίους αγιάζει και λυτρώνει. Αγιάζει και λυτρώνει. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, επειδή, επαναλαμβάνω, στην Παλαιά Διαθήκη πίστευαν ότι η λύτρωση γίνεται μετά από θυσία τάβρων και τράγων, αναφέρει, όχι η θυσία, λέει, των τάβρων και των τράγων, αλλά η θυσία του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το αίματι Ιησού Χριστού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθαρεί, μας καθαρίζει και θα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λέγει, ρωτάει ένας μοναχός το γέροντά του, πώς να παίρνω μέρος στη Θεία Ευχαριστία με την απόλυτη, το απαντάει ο γέροντας, πεποίθηση απόλυτη, που να μην υπάρχει μέσα ούτε η παραμικρή αμφιβολία ότι αυτό που λαμβάνεις
είναι σώμα και αίμα Κυρίου. Τότε να κοινωνήσεις. Εάν έχεις αυτή την πεποίθηση ότι παίρνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να κοινωνήσεις. Εάν περνάει και η παραμικρή αμφιβολία, μην πλησιάζεις. Μην πλησιάζεις. Ξέρετε κάτι. Αυτή είναι ακριβώς την πίστη. Προσπαθεί να τη διαβάλει ο πειρασμός σε εκείνον που πορεύεται για να κοινωνήσει. Φυτεύοντάς του λογισμούς αμφιβολίας και ότι υπάρχει και αδυναμία στο σώμα του Κυρίου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ασθένεια. Οποιαδήποτε ασθένεια. Να αντιμετωπίσει την αμαρτία που αυτή είναι δημιουργός του θανάτου. Η αμαρτία ίσον θάνατος. Και για αυτή την αμαρτία παίρνουμε εμείς το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πάσχα θα βάλουμε δίπλα ίσον πανανθρώπινη σωτηρία. Πανανθρώπινη σωτηρία. Ιστοδιεινεκές, δηλαδή εις τους απεράντους αιώνας. Η σωτηρία αυτή που έδωσε ο Κύριος είναι σωτηρία πανανθρώπινη, πανεώνια. Δεν έγινε η θυσία για ορισμένους αιώνες, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να γνωρίσουν, λέει, οι επερχόμενοι αιώνες, οι αιώνες που έρχονται. Έζησε 2000 χρόνια μπροστά ο Απόστολος Παύλος και γράφει επιστολή και γράφει μέσα. Η θυσία του Κυρίου έγινε για να γνωρίζουν οι αιώνες που έρχονται, δηλαδή οι άνθρωποι που θα ζήσουν στους αιώνες, το μέγεθος της προσφοράς του Υιού του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Το μέγεθος της προσφοράς. Κοιτάξτε, επειδή το μυαλό μου, το μυαλό του ανθρώπου, να συλλάβει τη μεγάλη προσφορά που κάνει ο Κύριος στον άνθρωπο, αδυνατή, και έπειτα και κάτι ακόμη, εύλογο είναι να αδυνατεί το μυαλό να καταλάβει το τρισμέγιστο καλό που κάνει ο Κύριος με τη θυσία του, γιατί δεν το αντέχει να δει ομά καθαρά πόσο μεγάλη είναι η προσφορά του Κυρίου. Παραχωρεί ο Κύριος και Θεός μας να βιώνει εσωτερικά η ψυχή, όσο μπορεί από τη θυσία του Κυρίου. Όχι όσο είναι η θυσία του Κυρίου. Όσο μπορεί. Και επειδή πιθανόν η δική μου, παράδειγμα, είναι τον εαυτό μου, η δύναμη είναι απειροελάχιστη για να συνειδητοποιήσει τι πρόσφερε ο Κύριος, τόσο και παίρνω τη βοήθεια από το Μέγα Μυστήριο, όσο μου χρειάζεται. Θυμάμαι το περί προσευχής του Αγίου Παϊσίου βιβλίο. Πιθανόν να το ξαναπεί. Ανέβηκα με μεγάλη κακοκαιρία, γράφει ο Άγιος Παϊσίος, στα Κατουνάκια, σε ένα ασκηταριό που είχε μια μικρή εκκλησία και που από παντού έμπαζε παγωνιά. Ανέβηκα παγωμένος και καθ' όλη τη Θεία Λειτουργία έγινα κρίσταλο. Μόλις
κοινώνησα, λέει, τα άχρατα μυστήρια. Έγεσα φλόγα να μου γεμίζει το κορμί, φλόγα και το κεφάλι μου, να φωτίζεται ό,τι είναι γύρω μου και παράλληλα να θερμαίνεται. Και αφού τελείωσε το ιερό μυστήριο και πήρα το δρόμο της επιστροφής, όχι μόνο εγώ ήμουν θερμός, λέει, και το περιβάλλον γύρω μου. Και όχι μόνο θερμό το περιβάλλον, αλλά και φωτεινό το περιβάλλον. Τα μεγαλεία της Θείας Ευχαριστίας. Τα μεγαλεία του Πάσχα είναι αυτά, του αληθινού Πάσχα είναι αυτά. Που τα ζουν οι Άγιοι και στέκονται στη σπηλιά, στέκονται στο δέντρο, στέκονται έξω στην παγωνιά. Αλλιώς, πώς ο μέγας ασκητής θα σταθεί να κάνει τους αγώνες του σε ερημικό μέρος? Επαναλαμβάνω, σε αυτούς μεγάλη θυσία κάνουνε, μεγάλη προσφορά γίνεται. Σε εμάς, μικρή θυσία κάνουμε, μικρή προσφορά γίνεται. Μεγάλη, λίγο μεγαλύτερη τις δυνάμεις μας, αν προσπαθήσουμε να κάνουμε, μεγάλη βοήθεια θα έχουμε. Έλεγα σε κάποιο κύριο, το εξής. Αυτά βέβαια το μέγεθος το καταλαβαίνει ο ίδιος που το περνάει το κάθε πρόβλημα. Ο άλλος απ' έξω που λέει μια συμβουλή, συμβουλή λέει. Εσένα του είπα, σου υπαραχωρήσει ο Θεός αυτό το προβληματάκι που έχεις. Γιατί σου ετοιμάζει κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο. Και γιατί από τώρα σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι δεν αντιμετωπίζονται μόνο τους τα προβλήματα, αλλά ότι γίνεται χορηγία από ψηλά. Χορηγία είναι ο χορηγός. Τι λέει ο Πανταχού Παρών και λέει πάρα χορηγός την εκεί πέρα για το πρέπει να λέει βασιλέ φουράνιο παράκλητο. Είναι χορηγός ο Θεός είναι. Σε όλο το σύμπαν είναι χορηγός. Αγγέλους και ανθρώπους. Να κάνουμε το τραπέζι, να πας λίγο και... Δεν πειράζει, όσο. Είναι ο ήλιος, ψηφοδίζει. Ναι, όχι, δεν πειράζει. Είναι χορηγός ο Κύριος. Επαναλαμβάνω, για να προχωρήσω λίγο. Λίγο βηματάκι κάνεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Βήματα σου φτιάχνει ο Θεός. Βήματα. Λέει, κάνε το μικρό βηματάκι σου για να σου κάνει τα υπόλοιπα βήματα ο Θεός. Άμα δεν κάνεις το βηματάκι σου, δεν θα καταλάβεις ποτέ τίποτα στη ζωή σου. Ποτέ τίποτα στη ζωή σου. Ο ημινογράφος για το Πάσχα λέγει «Ο Πάσχα το Μέγα και ιερότατο Χριστέ». Ο Πάσχα, για το Πάσχα που ζούμε και το οποίο Πάσχα περιφρονεί ο περισσότερος κόσμος, ο βαπτισμένος. Παρατηρούσα σε Αγίους Πάτες που ήμουν το Πάσχα, έγινε ξανές και έφυγα λίγο με το αυτοκίνητο να έρθω να πάρω τη σύζυγο για να έρθει πάνω. Και είδα να φεύγει ολόκληρο ποτάμι από την εκκλησία, από ανθρώπους. Όταν είπε το Χριστός Ανέστη, δεν είναι Πάσχα. Είναι μπεγμός. Έπρεπε όχι μόνο ο χήμαρος που έφυγε, αλλά άλλοι 100 χήμαροι να κατέκριζαν την εκκλησία μέσα. Να την κατέκριζαν την εκκλησία. Για να συγκινήσουμε τη Θεία Πρόνοια, για να απαλλαγούμε από τα κακά που μας βασανίζουν. Αλλιώς πώς. Λέγει λοιπόν ο ημινογράφος, ο Πάσχα, το Μέγα και με κεφαλαία γράμματα και ιερότατον Χριστέ. Είναι το Πάσχα αυτό που ζούμε, το ιερότατον. Και συμπληρώνει, ο Σοφία του Θεού, Σοφία, που μας έφερε στο Πάσχα και μας ανανεώνεις, γιατί είναι
το κενόν Πάσχα. Με αλφαγιώτα σημαίνει καινούριο. Κενό σημαίνει καινούριο Πάσχα. Παλιότερα ήταν το εβραϊκό που ζούσανε. Γιατί είναι κενό, γιατί αυτό το Πάσχα είναι η αιτία που εμείς λέει μεταβαίνουμε εκ του θανάτου στη ζωή. Ω σοφία και λόγια λέει παραπέρα. Το λόγια με κεφαλαία γράμματα. Γιατί είναι ο λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος. Ζούμε Πάσχα μια φορά το χρόνο. Βέβαια, γιορτάζουμε με τα ανάλογα τροπάρια το Πάσχα, μια φορά το χρόνο. Όμως, αυτός που το Πάσχα το επαναλαμβάνει κάθε Κυριακή και σε κάθε λειτουργία, Πάσχα έχει ισόβια, Πάσχα έχει αιώνιο. Δεν είναι άντε το πέρασε το Πάσχα και τελείωσε. Το Πάσχα βιώνεται ανά πάσα στιγμή, όλη τη χρονιά. Αφού είναι κενόν το Πάσχα, είναι καινούριο το Πάσχα και γίνονται όλα καινούρια, όλα καινούρια. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανέστη Χριστός και ουδής επί μνήματος. Αναστήθηκε ο Χριστός και δεν πρόκειται να μείνει κανείς στο μνήμα. Προσωρινότης είναι αυτή. Το Πάσχα σημαίνει Ανάσταση και ανέβασμα στον ουρανό επάνω. Και ανέβασμα στον ουρανό επάνω. Να μην κολλάμε σε αυτή την ομορφιά που βλέπουμε και φεύγει γρήγορα και που λέει ο Δαβίδ «Μέντιγε εν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος». Το εξηγήσω. «Μέντιγε σίγουρα εν εικόνη, σαν σε φωτογραφία». Όταν λες φωτογραφία, παίρνει σύμπτωση στο χέρι, βλέπει μια φωτογραφία. Φωτογραφία είναι, δεν σου προσφέρει τίποτα μέσα, απλώς μια αισθητική ικανοποίηση, προσωρινότατη, που φεύγει. Την είδες, έφυγε η φωτογραφία. Έτσι πορεύεται στη ζωή του άνθρωπος, χωρίς Πάσχα. Χωρίς Πάσχα. Είναι σύντομο. Λέει, τα έτη μου εναράγνυε μελέτων. Τα είδα, λέει, Κύριε, τα χρόνια που έζησα, λέει ο Δαβίδ, και ξέρεις πως τα είδα, Κύριε, σαν την αραγνούλα που έχει φτιάξει τον ιστό της και πάει το άλλο ζάκι, τακ, χάλασε τον ιστό, πάει και η αράγνη περίπατο. Έτσι είναι χωρίς Χριστό η ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι μια απλή εορταστική εκδήλωση που ικανοποιεί τις πέντε στήσεις και τελείωσε το Πάσχα. Άλλωστε ο υμνογράφος λέει ουρανός και γη και τα καταχθόνια κατάλαβαν το Πάσχα. Ο ουρανός με τους αγγέλους και τους αγίους και τις ψυχές των δικαίων. Και η γη με εμάς που γιορτάζουν το Πάσχα και τα καταχθόνια γιόρτασαν το Πάσχα. Γιατί ο Κύριος κατήρθε μέχρις άδου ταμείων. Ταμείων είναι ο χώρος που είχε τις ψυχές μέσα, τις είχε δεχθεί όλες, όπως δέχεται το ταμείο, τα χρήματα. Μέχρι εκεί λέει κατέβηκε ο Κύριος και ανέβασε τον Αδάμ, λέει, παγγελή, όπως ήτανε μαζί με εκείνους που είχαν φύγει πριν και είχαν πάει στον Άδη. Μας ανέβασε ο Κύριος, όλους. Τώρα λέτε η αμαρτία που βασανίζει τον άνθρωπο αιώνες και που βασανίζει ανθρώπους τώρα και όσο ζει ο άνθρωπος. Να μην πειράχθηκε από του Κυρίου την κάθοδο, αφού λέει τα καταχθόνια, εκεί που οι δαίμονες έχουν κρατάγανε τις ψυχές, κουνηθήκανε λέει, συστήκανε. Και άφησαν λέει οι ψυχές και βγήκαν, δεν είχαν τη δύναμη να τις κρατήσουν. Ένα τροπάριο της Αναστάσεως λέει, χαρακτηριστικά λέει, βλέπω
τους πιστούς αγαλωμένο πόδι, αγαλωμένο, λέει με πόδι γεμάτο χαρά, αλλά και σε μια τελεύτητη σειρά, σε μια ατελείωτη σειρά, να προχωρούν γρήγορα γρήγορα από τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. Αγαλωμένο ποδί, συνεχόμενοι δεδορκώδες, λέει, με τα πόδια γεμάτα χαρά. Φανταστείτε τα πόδια, δεν μιλάει για ψυχή, τόσο μεγάλη δύναμη το Πάσχα έχει. Και πρόσφεραν έμνο δοξολογίας στον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί ήρθε και μας απάλλαξε, μας λύτρωσε από τον Άδη που κατηχόμεθα. Είμαστε δεμένοι. Κάποιος κάπου αλλού αναφέρει, λέει, πεπαιδημένοι. Πεπαιδημένοι. Το εξηγώ. Λέμε χειροπέδες. Πεπαιδημένοι σημαίνει δεμένοι με χειροπέδες. Ήτανε στον Άδη. Συμβάλλει ο διάβολος, σου εδέσει καλά, σου λέει εδώ τους έχω γαμπαρός, εγώ δεν θα μου φύγουν ποτέ από τα χέρια μου. Και η Ανάσταση του Κυρίου και κάθε στον Άδη έβγαλε, πήρε από την αγκαλιά του Άδη τα λάφυρα, λέει, το λέει και αυτό μέσα. Εσύλησε τον Άδη ο Κύριος, πήρε λάφυρα μέσα από τον Άδη που ήταν οι ψυχές. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει πλειστάκι στη Θεία Λειτουργία τις Πασχαλινές ημέρες: Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Αναστήθηκε από νεκρός που ήταν τρεις ημέρες. Αλλά ανέστηκε τους νεκρούς. Νεκρούς σωματικά και νεκρούς ψυχικά. Αυτή είναι η Ανάσταση. Σε σήκω, λέει, παιδί μου, επάνω. Εγώ ήρθα και θυσιάστηκα. Έγειρε, σήκω. Μη είσαι κυρτωμένος από τις αμαρτίες. Και σηκώθηκε και περπάτησε ο άνθρωπος. Χριστός ανέστη νεκρών και προσθέτει θανάτου, θάνατο πατήσας. Αφού πάτησε με το δικό του θάνατο και με τα βάσανά του, του Σταυρού, το θάνατο. Δίπλα κολλητά στην Ανάσταση είναι ο Σταυρός. Ανάσταση χωρίς Σταυρό δεν γίνεται. Και Σταυρός που να μην έχει Ανάσταση δεν είναι Ανάσταση. Είναι αναγκαία και τα δύο να συνυπάρχουν. Προηγείται το πάθος και ακολουθεί η λύτρωση. Πώς θα πούμε λυτρώθηκε ο άνθρωπος? Λυτρώθηκε. Έχει προηγηθεί ταλαιπωρία, βάσανο και κάποιος βρέθηκε και τον απάλλαξε. Ο θάνατος. Ε? Ο θάνατος. Η λύτρωση. Ο θάνατος με τα δεινά του. Ο θάνατος για να επέλθει υπάρχουν δεινά προηγουμένως. Τα δεινά φέρουν το θάνατο. Ο Κύριος έκανε και άρση του θανάτου και άρση των δεινών και τα δύο. Τα πήρε στην πλάτη του όλο, τα φόρτωσε. Είναι ο λυτρωτής. Εκείνος που με την Ανάστασή του λύτρωσε το ανθρώπινο γένος. Κλείνω το περί Αναστάσεως θέμα μας και διαβάζω ένα χωρίο από εδώ πέρα. Αφού πρόσφερε ο Κύριος ό,τι πρόσφερε και μας πήρε και μας οδήγησε στην Άνω Ιερουσαλήμ, όσοι έχουμε καλλιέργεια πνευματική με γραφές διαβάζοντας, με Ιερά Βιβλία, με ξυπολόγηση, με Θεία Κοινωνία και άλλα έργα πνευματικά, ζουν την Ανάσταση, ζουν αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Φωτίζουν η Νέα Ιερουσαλήμ. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι Εκκλησία. Η Παλιά Ιερουσαλήμ είναι αυτή που είναι εκεί πέρα σε Ιεροσόλυμα. Σε Ιεροσόλυμα. Η γάρ δόξα Κυρίου, γιατί η δόξα του Κυρίου
ανέτειλε σε σένα Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ είναι ο αδερφός ο Τάσος, Ιερουσαλήμ είναι ο αδερφός εσωτερικά η ψυχή του, γιατί λέει κάπου ο Κύριος, λέει ναός του Θεού είσαστε, η νέα Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η νέα Ιερουσαλήμ και όλοι μαζί νέα Ιερουσαλήμ. Χόρευε νυν και αγάλουσιον, λέει χόρευε, στήσε χορό, πνευματικό χορό και έχει αγαλίαση, εφροσύνη, νέα Ιερουσαλήμ, είμαστε εμείς η νέα Ιερουσαλήμ. Συ όμως Θεοτόκε που είσαι αγνή, τέρπου και εσύ να πάρεις μέρος στη χαρά αυτή, να νιώσεις τέρψη, ικανοποίηση, απόλαυση, αφού τα παιδιά της Νέας Ιερουσαλήμ γιορτάζουν την Ανάσταση του γιού σου και μαζί όλη την Ανάσταση. Γιατί, το λέει παρακάτω, εν τη εγέρση του τόπου σου, επειδή αναστήθηκε το παιδί σου. Η Παναγία έδωσε στον Κύριο τη σάρκα. Λοιπόν, και εσύ τώρα Παναγία που μας έδωσε το γιο, μαζί με την Εκκλησία που είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, όλοι μαζί να συγχαρούμε, να συζήσουμε και αμήν να ζήσουμε, να ζήσουμε και την Ανάσταση του Κυρίου ψηλά εκεί στον ουρανό. Αμήν. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Αν θέλετε να πει κάτι, πέστε το. Εντάξει, φτάνει τόσο χρόνο. Και πολύ είπαμε. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Να ρωτήσω. Η Παλαιά Διαθήκη ποιος την έχει γράψει. Η Παλαιά Διαθήκη. Ποιος την έχει γράψει. Εν πνεύματι Αγίων συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη οι προφήτες έγραψαν τις προφητείες. Γραπτές. Δηλαδή τα βρήκε κάποιος. Ο Μωυσής έγραψε, ο Μωυσής έγραψε την πεντάτευχο. Δηλαδή Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή, Ιησού του Ναβί και λοιπά. Αυτά τα έγραψε ο Μωυσής. Ποιος θα συγκέντρωσε όλα μαζί αυτό εδώ. Και μετά συγκεντρωθήκανε. Υπάρχει επιστήμη στην θεολογία που πηγαίνανε. Υπήρχε ένα δικό μας που έγραφε εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Εκεί οι επιστήμονες παλαιών μέχρι νεοτέρας εποχών ξεσκόνιζαν τα βιβλία για να βρουν έστω και το ελάχιστο ψυγάδι να καθαρίσουν το έδαφος από κάθε ψυγάδι. Η Αγία Γραφή και μένει, είναι όλοι καθαροί από αυτά τα πράγματα. Και οι λεγμένοι και ο μεγαλύτερος ελεκτής της Εκκλησίας, της Αγίας Γραφής, η ίδια Εκκλησία. Ό,τι κακό υπήρχε στραβό, πετάχτηκε έξω. Το μόνο στραβό που υπάρχει είναι το μυαλό μου, που θέλει να βλέπει, να ρωτάει. Με βρήκε μια άλλη κυρία κάποτε και με ρώτησε, ποιος τα έγραψε αυτά, μήπως δεν έχουν ελεκτεί και γραφτεί κανένα έτσι για να κοροϊδεύουν τον κόσμο, για τον ανθρώπο. Την Καινή Διαθήκη γράφουν οι Ευαγγελιστές, αλλά για την Παλαιά εκεί πέρα λιγάκι. Δηλαδή, μήπως έχει κάποιο δώσει καμία μεταφορική, ας πούμε. Διάβαζα, δεν θυμάμαι ποιον διάβαζα από χθες ή προχθές, πριν από μέρες, λέει ο Μωυσής. Με πνεύμα Άγιο, τον για Παΐσιο διάβαζα. Για Παΐσιο διάβαζα. Λέει, ξέρετε πως τα έγραψε, λέει, πως τα έγραψε, ρωτάει μια μοναχή το ρώτησε. Γέροντα, πως τα έγραψε αυτά τα πράγματα. Να σου πω, λέει, πως τα έγραψε. Να, τόσο απλά. Πως βλέπεις τη τηλεόραση εσύ. Τα γεγονότα τη στιγμή που γίνονται. Το στάβλεπε και την ώρα προς αυτό. Έτσι του τα έδειξε ο Θεός, λέει. Τακ, τακ. Δεν χρειάζεται χρόνος. Για τον Θεό χρόνο είναι άχρονος. Του τα έδειξε σαν τηλεόραση. Το διάβαζα στο βίο του Αγίου Παϊσίου. Μου έκανε εντύπωση. Σαν λέει τηλεόραση, έτσι του τα έδειξε ο Θεός. Γιατί εσύ φτιάχνεις τηλεόραση και δείχνεις. Δεν μπορεί ο Θεός να δείξει. Σου λέει, σου βγάζει η τηλεόραση, σου λέει αυτό έγινε νάτο πριν χιλιά χρόνια στο δείχνει. Στο δείχνει, είναι και πάνω από χιλιά χρόνια. Και σου λέει, έτσι έγινε, τάκα, τάκα. Ξέρετε ποια εμφιβολία σε μένα, λέει πολύ ο Κάιν και ο Άβελ, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ποιος το έγραψε αυτήν την ιστορία, ο Μωυσής. Μωυσής, ο Μωυσής το έγραψε, σου είπα. Του το έδειχνε ο Θεός, την ώρα που γινόταν. Μάλιστα. Την ώρα που γινόταν, πώς γινόταν όλα. Δεν υπάρχει εκεί, πώς το λέμε, όταν λαμπικανισμένα. Λαμπικανισμένα από το Άγιο Πνεύμα. Που θα το θέλω τον ίδιο. Γι' αυτό λέω έρχεται, μας φέρνει μέσα. Εκεί χρειάζεται έξω. Τόσοι αιώνες, τόσοι άνθρωποι τα πίστεψαν αυτά.
Τα δεχτήκανε. Άμα υπήρχε κάτι, δεν το έκανε. Αστειεύεσαι, ναι. Ναι. Τώρα αυτά έχουν γίνει του Μωυσή, άντε θα βάλεις πίσω 1600 χρόνια από τον Χριστό. Και τώρα έχουν περάσει άλλα 2000 χρόνια, 3000 χρόνια. Και δεν έχουν αλλάξει. Έτσι λοιπόν τα βλέπεις. Λοιπόν. Τι είναι η δεύτερη πάλι. Ναι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και της ενδυνήμασης η ζωή χαρισά. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και της ενδυνήμασης η ζωή χαρισά. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και της ενδυνήμασης η ζωή χαρισά. Αναστάς, ο Χριστούς από τον Πάθο, καθώς το είπε, έδωσε τη σημείνη, την αιώνια ζωή και μέγα έργα. Αμήν. Παναγία μαζί. Γιατί βοηθεί και η Ελλάδα, το παίζει. Να το βάλουμε εκεί τώρα. Να το πείσω. Δεν έχω δει.